πάμε στο διεθνολόγο και υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη. Κύριε Κυριό, καλημέρα κύριε Λεκάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Κύριε Λεκάκη, ευθέως το ερώτημα. Μετά το χθεσινό αεροπορικό πλήγμα με νεκρούς και της διπλωματικής αποστολής του Ιράν, αισθάνεστε από το Ισραήλ, αισθάνεστε ότι θα έχουμε άμεση απάντηση των Ιρανών και τελικά θα εμπλακούν, γιατί το χτύπημα εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά, μάλλον κάποιος ζητάει την εμπλοκή τους, το Ισραήλ εν προκειμένου, για να είμαι ακριβής, ο πρόεδρος του Ισραήλ. Είναι έτσι, το διαβάζω λάθος? Θα κάνουν πάλι, όπως είπατε, μια στρατηγική αναμονής? Τι εικόνα έχετε? Πράγματι, έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε είναι, πρόκειται, φαίνεται από τα γεγονότα, φαίνεται ότι το Ισραήλ θέλει να σύρει το Ιράν στον πόλεμο, θέλει να επεκτείνει το πόλεμο, προφανώς για να εκτρέψει την προσοχή από τις επιχειρήσεις στη Γάζα, τα γεγονότα τα τραγικά στη Γάζα, τα θλιβερά. Από τις υπολογισμούς που έχω κάνει εγώ, γιατί το παρακολουθώ αυτό το θέμα με τα χτυπήματα μετά την 7η Οκτωβρίου, έχουν πεθάνει 18 στελέχη των φρουρών της Επανάστασης μετά την 7η Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής επιχείρησης κατά του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό. Mm-hmm. Και ανάμεσα σε αυτά τα 18 στελέχη είναι πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματικοί, ταξίαρχοι, και με αποκορύφωμα το χθεσινό χτύπημα που χτύπησε, δεν χτύπησε κάποιον τυχαίο. Πρόκειται για την κορυφαία απώλεια του Ιράν μετά τον Χασέμ Σολεϊμανί στις 3 Ιανουαρίου 2020. Α, μάλιστα. Είναι η μεγαλύτερη απώλεια έκτοτε. Ο συγκεκριμένος ταξίαρχος, ο Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί, για να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές, ήταν υπεύθυνος των φρουρών της Επανάστασης και δι' της επίλεκτης δύναμης ΓΟΤΣ για τη Συρία και το Λίβανο. Έχει υπάρξει μάλιστα, για να φανταστείτε πόσο σημαίνουσα προσωπικότητα ήταν και διοικητής των φρουρών της Επανάστασης στο στρατό Ξηράς. Και μάλιστα και εκεί ήταν και άλλοτε διοικητής στην αεροπορία των φρουρών της Επανάστασης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο στέλεχος. Άρα μου λέτε ότι στην ουσία είναι ο πολιτικο-στρατιωτικός σύνδεσμος πρόσβασης του Ιράν, σε αυτό που έχετε πει, στις ομάδες πολιτικές και στρατιωτικές που θεωρεί ανάσχεση στο Λίβανο και στη Συρία, ένα του Ισραήλ. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί το Ιράν έχει τόσες πολλές απώλειες. Γιατί είναι πάρα πολλές οι απώλειες. Μάλιστα ταξίαρχοι. Είναι απορίας άξιο. Από τη μία, πράγματι πρόκειται για μια αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, των υπηρεσιών αντικατασκοπίας για την ακρίβεια του Ιράν. Φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει διεισδύσει στη Συρία και έχει μεγάλο δίκτυο πληροφοριών. Δηλαδή, από ότι από τα χτυπήματα φαίνεται ότι γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται. Γιατί το προξενείο ήταν ένα κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, και κατεδαφίστηκε το κτίριο του προξενείου. Ήταν μάλιστα, είχε αρκετούς ορόφους, αλλά δεν χτυπήθηκε η πρεσβεία. Ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο χτύπημα. Προφανώς γνωρίζαν ότι βρίσκονταν εκεί αξιωματικοί των φρουρών της Επανάστασης. Και είναι απορίας άξιο. Από την άλλη όμως, πρέπει να γνωρίζουμε και πώς λειτουργεί ο στρατός και ιδιαίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Έχουν ένα δόγμα ότι είναι μαζί στην πρώτη γραμμή κρούσης. Γι' αυτό κιόλας έχουν και πολλές απώλειες. Είναι μια φιλοσοφία που την έχουν από τον πόλεμο με το Ιράκ αποκτήσει, ότι δεν είναι σε κάποια γραφεία πίσω από τη γραμμή, βρίσκονται κοντά στην εμπόλεμη ζώνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν πολλές απώλειες. Υπάρχει ένα λογικό ερώτημα, μου το κάνει εδώ και ο φίλος ο Νικόλας, σας το ρώτησα εξ αρχής, το επαναφέρω. Το Ισραήλ χτυπάει συνεχώς Ιρανικούς στόχους και από ό,τι μας λέτε έχει και απώλειες σοβαρές στο Ιράν, το οποίο δεν έχει απαντήσει με κάτι ανάλογο. Δεν μπορεί ή δεν θέλει, και επίσης εκτιμάται ότι το Ιράν δεν θα απαντά, και αν αυτό λειτουργήσει
εντελώς αντίστροφα για τους όποιους εχθρούς του Ιράν. Δηλαδή ότι έχει μια φοβική στρατηγική, οπότε βούρ στον μπατσά, να το πω. Και δεν εννοώ το Ισραήλ. Θέλω να πω ότι εδώ μήπως πια μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς, διότι αν απαντήσει το Ιράν, προφανώς θα ανταπαντήσει το Ισραήλ, θα εμπλακούν και άλλοι, θα γενικευτεί το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει έτσι απλά. Ή θεωρείτε ότι θα δώσει απάντηση κατά τον ίδιο τρόπο με έναν. Τι συζητάμε τώρα, για τη φρίκη του πολέμου συζητάμε, αλλά αυτό είναι ο κόσμος μας. Πώς το βλέπετε? Πολύ εύστοχο ερώτημα. Πολύ εύστοχο ερώτημα. Πράγματι, το Ιράν μέχρι στιγμής έχει επιδείξει στρατηγική υπομονή. Είναι μια τακτική που την προκρίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Θεωρεί ότι φέρνει αποτέλεσμα. Άμα δούμε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, το Ιράν εφάρμοσε αυτή τη στρατηγική υπομονή, απλώνοντας τη στρατηγική του σε βάθος χρόνο και φθήροντας σταδιακά βαθμιδών τον αντίπαλο ως ότου οπισθοχωρήσει αναδιπλωθεί. Βλέπουμε ότι και στον πόλεμο στη Γάζα έχει εφαρμόσει μια ανάλογη στρατηγική. Πράγματι, προσπαθεί να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του Ισραήλ δια θαλάσσης. Βλέπουμε την στην Ερυθρά θάλασσα τις επιχειρήσεις του κινήματος Ανσαρουλά, Χούθη δηλαδή. Mm-hmm. Και από την άλλη βλέπουμε χτυπήματα από Ιρακινές πολιτοφυλακές σε στρατιωτικές βάσεις και σε λιμένες του Ισραήλ. Πρόκειται για μια θεαματική κλιμάκωση η χθεσινή επίθεση. Πραγματικά. Γιατί για πρώτη φορά χτυπάει το Ισραήλ μια διπλωματική εγκατάσταση του Ιράν. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και μάλιστα τα ιρανικά μέσα παρουσιάζουν ότι αυτή η επίθεση είναι σαν μια επίθεση στο ιρανικό έδαφος, γιατί έγινε στο προξενείο. Υπάρχει εδώ και καιρό μια πίεση, ιδίως από μέσα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι πρέπει το Ιράν ίσως να αναθεωρήσει τους κανόνες εμπλοκής του, ότι η στρατηγική υπομονή δεν πρέπει να εκλειφθεί ως απάθεια και ως ατολμία. Γιατί αυτό ακριβώς που είπατε, ότι περνάει ένα μήνυμα. Περνάει ένα μήνυμα όχι μόνο στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλους αντιπάλους του Ιράν, ότι το Ιράν είναι αρκετά επιφυλακτικό. Και αυτό με προβληματίζει αυτή τη φορά, ότι υπάρχει μία πίεση, και υπενθυμίζω παράλληλα ότι οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρα πολλές θέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο της τρέχουσας κυβέρνησης του Ιράν και μάλιστα κατέχουν κομβικές θέσεις και στο ανώτατο όργανο αποφάσεων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Κατέχουν τις μισές θέσεις. Έχουν δηλαδή και δύναμη στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση. Το Ιράν φαίνεται ότι πρέπει να απαντήσει. Γιατί είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί από τη μία, άμα συνεχίσει ως έχει τη στρατηγική υπομονή, θα εκλειφθεί ως αδυναμία. Θα μειωθεί το κύρος του Ιράν και στους συμμάχους του στον άξονα της αντίστασης και παράλληλα το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υποσκάπτεται η ιρανική αποτροπή. Άρα είναι, από την άλλη, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα αυτή τη στιγμή για την Ιρανική. Ακριβώς. Απ' την άλλη γνωρίζει, το λένε τα ιρανικά μέσα, ότι αν εμπλακεί άμεσα, είναι αυτό που θέλει το Ισραήλ, να διευρύνει τον πόλεμο ώστε να αναγκαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν με λευκή επιταγή το Ισραήλ και να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του το Ισραήλ με το Ιράν. Άρα κατά τη γνώμη σας εδώ κάνει μια στρατηγική τοποθέτηση ο Νετανιάχου επί της ουσίας. Διότι χθες ήρθε η πληροφορία ότι μια αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση και από τις πιο ισχυρές στις Ηνωμένες Πολιτείες στην παροχή τροφίμων, φαγητού, χτυπήθηκε στη Γάζα και υπήρξε και εξαιρετική δυσφορία από πλευράς των Αμερικανών. Θεωρείτε ότι στρατηγικά τοποθετεί τον Νετανιάχου ότι εγώ είμαι έτοιμος να το πάω στα ακρά? Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας και μένει να δούμε αν αντιδράσει το Ιράν. Και για να κλείσουμε έτσι, δεν σας φοβίζει ότι όλο αυτό το στοχευμένο από τη μια, στοχευμένο από την άλλη, πολύ στοχευμένο, αλλά άμα ξεφύγει κάτι μετά θα γίνει το έλα να δεις? Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή με την πορεία που έχει επιλέξει απέναντι στο Ιράν
έχει να ωφεληθεί. Δηλαδή, είτε το Ιράν αντιδράσει, είναι εποφελές για το Ισραήλ, γιατί θα μπορεί έτσι να σύρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο, είναι αυτό ουσιαστικά που θέλει, αλλά και αν δεν αντιδράσει το Ιράν και συνεχίσει όσο έχει, θα μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητα να χτυπάει υψηλόβαθμους στόχους, που αυτό πριν την 7η Οκτωβρίου δεν το έκανε το Ισραήλ. Είναι μια θεαματική κλιμάκωση. Πριν την 7η Οκτωβρίου το Ισραήλ ήταν ιδιαίτερος προσεκτικό. Χτύπαγε αποθήκες, χτύπαγε πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν. Δεν χτύπαγε όμως τόσο στοχευμένα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης, ανώτατους αξιωματικούς. Ενημέρωνε τη Ρωσία για μια επιχείρηση και η Ρωσία μετέφερε το μήνυμα στο Ιράν για να είναι προετοιμασμένοι οι Ιρανοί ώστε να μην έχουν θύματα. Αυτό έχει αλλάξει μετά την 7η Οκτωβρίου και δει ιδιαίτερως με τη χθεσινή επίθεση. Οπότε θα λέγαμε ότι το Ιράν έχει στριμωχθεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχει στριμωχθεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Ενώ το Ιράν φημίζεται ότι γενικά δεν παίρνει αψήφιστα τις αποφάσεις του, τις ζυγίζει γενικότερα, τώρα είναι σε μια δύσκολη περίπτωση. Πρέπει να απαντήσει, γιατί αλλιώς υποσκάπτεται τελείως η αποτροπή του. Αυτό βλέπω εγώ. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα και θα τα ξαναπούμε, γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται κλιμακώνεται η κατάσταση. Ο ουσιαστικός, από ό,τι αντιλαμβάνεστε με αυτά που διαβάζετε και μελετάτε πάνω στην ιρανική πολιτική, ο βασικός σύμμαχος του Ιράν αυτή τη στιγμή, σε όρους και πεδίο αν χρειαστεί, είναι ποιος? Είναι η Κίνα ή η Ρωσία? Πολύ καλή ερώτηση. Θα λέγαμε ότι οι σχέσεις είναι διαφορετικής ποιότητας. Αμυντικά οι σχέσεις Ιράν και Ρωσίας, ιδιαίτερως μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, έχουν βελτιωθεί θεαματικά. Είναι πολύ στενές οι αμυντικές τους σχέσεις. Από την άλλη, με την Κίνα το Ιράν έχει στενότατες οικονομικές σχέσεις. Είναι ο νούμερο ένα εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου. Θα δούμε κιόλας, έχει δεσμευθεί η Κίνα ότι θα κάνει μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές, στις ενεργειακές αλλά και στις συγκοινωνιακές του Ιράν. Δεν το έχουμε δει ακόμα αυτό. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Θα λέγαμε αμυντικά με τη Ρωσία είναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και διαφορές με τη Ρωσία. Δεν είναι αυτό που αυτό σκέφτομαι εγώ, ότι ο ευρασιατικός πόλος που υπάρχει τάση να λέμε ότι αναδύεται, δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχουν και διαφορές εντός αυτού του πόλου. Η Κίνα βλέπουμε ότι γενικά έχει μια προθυμία να έχει μια στρατιωτική εμπλοκή στο διεθνές γίγνεσθε. Προκρίνει μια οικονομική διπλωματία για να αυξάνει την επιρροή της και δεν θέλει ουσιαστικά συγκρούσεις. Από την άλλη, το Ιράν θέλει να δημιουργηθεί αυτός ο ευρασιατικός πόλος, γιατί θεωρεί ότι έτσι θα έχει μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι στο Ισραήλ, θα μπορεί να είναι ακόμα πιο ελεύθερο, θα μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά. Οπότε θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι αρκετά πιο σύνθετα. Θα ήθελα όμως, αν μπορώ, να προσθέσω κάτι άλλο ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Αν έχουμε το χρόνο, είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Είναι αυτό που λέω εδώ και καιρό, ότι οι σχέσεις Ιράν και Τουρκίας, ναι, έχουν επιδεινωθεί με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται, παρότι τα χαμόγελα, τις κοινές δηλώσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατες διαφωνίες όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο γι' αυτό και η κριτική του Ιράν συνεχίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Η Κυριακή είχε μια συνομιλία ο πρόεδρος Ραϊσί με τον πρόεδρο Ερντογάν και στη τηλεφωνική συνομιλία, τα αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν προφανώς επιλεκτικά για να περάσουν και ένα μήνυμα, ο πρόεδρος Ραϊσί κάλεσε τον πρόεδρο Ερντογάν να διακόψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ. Είναι κάτι που το λέει συνεχώς το Ιράν στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν φαίνεται να ακολουθεί αυτή τη συμβουλή. Μάλιστα υπήρχαν και δημοσιεύματα, πρόσφατα δημοσιεύματα, ότι η Τουρκία συνεχίζει να εξάγει μπαρούτι, όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, να μην βλέπουμε μονοσήμαντα τα πράγματα. Υπάρχουν
πέρα από το ρητορικό κομμάτι υπάρχουν στην πράξη διαφορές. Έχετε δίκιο εσείς. Έχετε δίκιο. Η Τουρκία παρά τους ρητορικούς λεονταρισμούς του Ερντογάν είναι κενές περιεχομένου. Είναι κενές περιεχομένου γιατί οι εξαγωγές συνεχίζονται ακάθεκτα. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, το Ιράν εντείνει την κριτική του στην Τουρκία, γιατί θεωρεί μάλιστα ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, από τη μία, από τα βόρεια και κατ' επέκταση στο Αζερβαϊτζάν με το πετρέλαιο, και νότια, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή που υποσκάπτουν την ιρανική στρατηγική. Είναι οι δύο σημαντικότεροι δρόντες που υποσκάπτουν την ιρανική στρατηγική να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του Ισραήλ, ώστε να εξαναγκάσει κατ' επέκταση το Ισραήλ να σταματήσει επιχειρήσεις στη Γάζα. Οπότε θα δούμε, να έχουμε υπόψη αυτό και μελλοντικά για τα αντικρουόμενα συμφέροντα του Ιράν και της Τουρκίας, τα οποία πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερος και στον Κάφκασο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά. Τι έμφαση να δώσουμε. Εμείς, κύριε Λεκάκη, να δώσουμε έμφαση. Αφήστε τώρα. Εμείς είμαστε άλλη πονεμένη ιστορία. Μας επιβεβαιώνεται εδώ με άλλο τρόπο διάλυση οδού το στρατηγικό παιχνίδι της Τουρκίας που είναι απλωμένο παντού. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι, και στην Ελλάδα γίνονται αναλύσεις του τύπου αφού θύμωσε ο Ερντογάν τον Νετανιάχου, θα θυμώσουν και οι Αμερικανοί με τον Ερντογάν. Εδώ μας το λέτε εντελώς διαφορετικά. Τι να θυμώσει, αφού τα πιο ουσιαστικά πετρέλαιο και πυρομαχικά τα παίρνει. Γιατί να θυμώσει. Άστο να λέει. Το κλασικό. Καταλάβαμε. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.